Καλησπέρα σας. Σήμερα το βίντεο μας γυρίζει σε ένα από τα όμορφα τοπία της Σάρτας, στο Νεοχώρι, το παραποτάμι αυτό μέρος. Σήμερα θα ήθελα να μιλήσουμε για τις ωραίες στιγμές. Οι ωραίες στιγμές δεν είναι κάτι δύσκολο, είναι κάτι πολύ εύκολο. Οι ωραίες στιγμές δημιουργούνται από το μυαλό μας. Το μυαλό μας πρέπει να το θέσουμε σε λειτουργία τέτοια, η οποία δεν θα μας προκαλεί στενοχώρια, δεν θα μας προκαλεί άγχος, δεν θα μας προκαλεί μίσος, δεν θα μας προκαλεί άσχημα συναισθήματα. Πρέπει να ρυθμίσουμε το υποσυνείδητό μας να δουλεύει έτσι, ώστε το οποίο να μας δημιουργεί ωραίες στιγμές σε κάθε τι που βιώνουμε καθημερινώς, σε κάθε στιγμή της ημέρας, σε κάθε συναλλαγή, σε κάθε επικοινωνία, σε κάθε στιγμή όμορφη που θα έχουμε με κάποιον άνθρωπο, με την οικογένειά μας, με κάποιον φίλο μας, με τους γονείς μας, με ξένους, με ασγνώστους. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν πρέπει να πιστεύουμε μέσα μας ότι οι όμορφες στιγμές είναι οι ακριβοπληρωμένες στιγμές. Δεν είναι οι στιγμές οι οποίες θα πάμε σε κάποια μέρη μόνο γκλάμουρ ή πολύ φαντασμαγορικά, με πυροτεχνήματα, με λαμπερότητα και όλα αυτά. Γιατί αν είσαι μόνος σου, αν έχεις κακή διάθεση, όσα λεφτά και να πέσουν, δεν θα γίνει ποτέ μια όμορφη στιγμή. Μια όμορφη στιγμή θα υπάρξει μόνο όταν μέσα σου είσαι ήρεμος, νιώθεις γαλήνη, προσπαθείς να δώσεις αξία στο παραμικρό, σε οτιδήποτε είναι αυτό το οποίο σε φέρνει σε ωραία διάθεση. Αυτή τη στιγμή ο ήλιος είναι λαμπερός, η θερμοκρασία είναι κατάλληλη γύρω στους 22-23 βαθμούς, ο καφές φανταστικός, η μυρωδιά του ποταμιού είναι υπέροχη, μυρίζει όμορφα, η εικόνα είναι φανταστική. Τι άλλο θα μπορούσε να έχει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι αρτιμελής, δεν έχει κάποιο πρόβλημα, η ζωή του συνεχίζεται, γιατί να είναι μια άσχημη στιγμή? Πρώτα αυτό πρέπει να ρωτηθεί κάποιος. Όχι. Είναι μια όμορφη στιγμή, τέλος. Οτιδήποτε σκεφτόμαστε, οτιδήποτε είναι αυτό το οποίο βιώνουμε, πρέπει να πούμε ότι είναι ένα μάθημα το οποίο μας φέρνει πιο κοντά σε μια όμορφη στιγμή. Επαναλαμβάνω πολλές φορές τη λέξη και την έκφραση όμορφη στιγμή. Για ποιο λόγο? Πρέπει να πείσουμε τον εαυτό μας να κάνουμε θετική πλήση εγκεφάλων μέσα μας στο ότι πρέπει να έχουμε όμορφη στιγμή, να μην το ξεχνάμε. Πώς κάνουν σε διαφημιστικά τρέλερ που επαναλαμβάνουν μια ωραία εικόνα, μια ωραία λέξη, παράδειγμα προσφορά, και εμείς τσιμπάμε στην πώληση, στο marketing του καθενός για την προσφορά, και εντωμεταξύ δεν μπορεί να υπάρχει καθόλου προσφορά. Γιατί δεν μπορούμε να πείσουμε τον εαυτό μας στην ωραία στιγμή και να πείσουμε το εγώ μας ωραία στιγμή, ωραία στιγμή, ωραία στιγμή, και να το επαναλαμβάνουμε συνέχεια? Γιατί πείθοντας το μέσα μας έχουμε θετική ενέργεια, θετική άβρα, και παράλληλα μπορούμε αυτό να το ανταποδώσουμε απέναντι σε άλλα άτομα, τα οποία θα μπορούμε να προσελκύουμε λόγω αυτής της άβρας. Στο σύμπαν έλκονται τα ομώνυμα. Δεν μιλάμε για τη φύση και για όσα αντιλαμβάνονται οι πέντε αισθήσεις μας. Από θέμα ενέργειας έλκονται τα ομώνυμα. Όπως οι χαρισματικοί άνθρωποι έλκουν τους χαρισματικούς ανθρώπους, τα λεφτά έλκουν τα λεφτά, έτσι και εμείς, φτιάχνοντας τον εαυτό μας να έχει όμορφες στιγμές, θα έλκουμε και όμορφες στιγμές και θα έλκουμε και άτομα που αναζητούν τις όμορφες στιγμές. Αυτό ήταν κάτι από μένα σήμερα, Κυριακή. Καλή διασκέδαση να έχετε όλοι οι υπόλοιποι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όσους βλέπετε το βίντεο. Μπορείτε να κάνετε subscribe στο κανάλι μου, Μπαλάφας Βαγγέλης.
θα συνεχίσουμε και με νεότερα βίντεο και πιο αναλυτικότερα. Με πίνακες και διάφορα άλλα πράγματα που μπορούν να σας βοηθήσουν. Ευχαριστώ.